συσκαρτάρουν, να βοηθήσουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι μετρίες βαρύτητος, να μην πάνε στο, να μην ξεφύγουν, να μην γλιστρήσουν, είναι μεγάλο κέρδος. Τι να το κάνω εγώ άμα έχει τελικά στάδια δύσμιας, προφανώς θα πρέπει να διασωληνωθεί. Αλλά κάποιοι φεύγουν προς εκεί, όχι γιατί δεν τους βλέπει κανένας, γιατί δεν υπάρχει κανένας, καταλάβατε. Πώς αισθάνεστε, είδαμε και το ρεπορτάζ, γιατί καλέσατε τους ιατρικούς και είδαμε και στο ρεπορτάζ της R3 ότι ανταποκρίθηκαν. Θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό και νοσηλευτές. Οποιοςδήποτε μπορεί να το κάνει. Καταρχήν να συγχαρώ τα παιδιά για την καταπληκτική. Μιλήθηκατε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτό έχει και τα προβλήματά του, αλλά ξέρετε, μονίμως προβάλλουμε τα προβλήματα. Μην πάθω ένας, μην το ένα, μην το άλλο. Το κάνεις και μετά από εκεί και πέρα κάνεις το λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή είναι πόλεμος. Μπράβο στα παιδιά. Επίσης θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Τι θέλει ο άρρωστος, να φάει, να πιει νερό, να του βάλεις το οξυγόνο, να του πεις και μια καλή κουβέντα και να πας στον επόμενο. Αυτό και εσείς και οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένας που έχει μια εκπαίδευση ιατρική μπορεί να καταλάβει ότι ο κύριος Γιώργος δεν είναι καλά και προσέξτε τον ένας γιατρός που υπάρχει. Πρόσεξε τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Χάρη, διότι ο κύριος Γιώργος δεν πάει καλά. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα να τα βλέπεις πριν γίνουν. Καταλάβατε. Καταλάβαμε απόλυτα αυτό που θέλετε να πείτε, πόσο σημαντική είναι η φροντίδα και η τήρηση της κατάστασης. Πώς επικοινωνείτε με την οικογένειά σας και εσείς και οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι. Έχετε επαφή με τον κόσμο. Ευτυχώς. Να είναι καλά το ίντερνετ, να είναι καλά οι μικρές απολαύσεις με τα τηλέφωνά μας και τέλος. Δόξα τω Θεώ. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Να ευχηθούμε αυτό... να είστε σιδερένιος, να επιστρέψετε γρήγορα πίσω και στο καθήκον, όχι μόνο στην οικογένεια, γιατί σας χρειάζεται και η κλινική στο νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεστε. Σας έχουμε συνηθίσει υγιή και να αγαπάτε τη ζωή και την άσκηση, τη φυσική άσκηση. Εσείς συνήθως μας δίνετε συμβουλές, κύριε Βασιλικέ. Και από όλους τους συναδέλφους εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ και τεχνικούς και τους δημοσιογράφους, πραγματικά. Το τελευταίο μήνυμα έτσι σε εσάς, ο τελευταίος λόγος, το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Αγάπη για τους διπλανούς σου. Να σέβονται τα κοινωνικά μέτρα όλοι. Είναι, δεν ξεγελάμε το κράτος άμα κάνουμε πάρτι στο σπίτι. Να σέβονται, να υπάρχει κοινωνική ευαισθησία και όταν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει το κάλεσμα να βοηθήσουμε όλοι, ανεξαρτήτως ποιος φταίει ή όχι. Μετά από ένα μήνα που θα έχει ηρεμήσει το πράγμα, να βρούμε ποιος φταίει. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον ας ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Αυτό θέλω να πω. Σιδερένιο, σας ευχαριστούμε θερμά.